Είσαι βρώμικος, τι κάνεις? Είσαι μικρός για να παίζεις με τα χώματα. Ναι, ναι, Κίκη, σ' άκουσα ό,τι πεις. Καλά, εντάξει, πάω να ετοιμάσω το φαγητό. Πήγαινε πλύνε τα χέρια. Ναι, ναι, τώρα τρέχω. Αχ, αυτός ο Οδυσσέας. Πάντα παίζει σαν το μικρό μωρό. Τώρα και για μένα. Όχι, δεν τα πλύνα. Πας καλά, δεν σου είπε να πλύνεις τα χέρια. Μετά θα σου πονάει κοιλιά. Ήρθε η ώρα να σε φάω, γιατί πεινάω. Αλλά πρέπει πρώτα να πλύνω τα χέρια μου. A few moments later. Η Κίκη πού είναι? Πάλι λείπει. Ωχ, ένα μήλο. Πάλι τρως το μήλο μου. Έστω τα χέρια σου το έχεις πλύνει αυτή τη φορά. Γιατί να το πλύνω? Γιατί δεν θυμάσαι που σου είχα πει για τα μικρόβια? Τώρα θα δεις σε λίγο τι θα πάθεις. Later. Πονάει η κοιλιά μου. Μήπως εκεί είχε βίκαιο? Μάλλον, ναι. Χα, Οδυσσέα, σου πονάει η κοιλιά σου, μήπως είχα δίκιο? Μάλλον, ναι. Μήπως να φωνάξουμε κανέναν γιατρό ή να σε πάμε στο νοσοκομείο? Όχι, όχι, είσαι στα καλά σου, γιατί να πω στο γιατρό? Γιατρό δεν θέλεις, νοσοκομείο δεν θέλεις. Μήπως να φωνάξουμε τους γονείς σου? Τους γονείς? Όχι, όχι, καλύτερα το γιατρό! Παιδιά, εσείς πλένετε ποτέ τα χέρια σας πριν το φαγητό? Αν ναι, γράψτε μας στα σχόλια. Και βάλτε like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Πατήστε το καμπανάκι, κουδουνάκι. Καμπανάκι! Για να μην χάσετε... Καμπανάκι είναι σωστά. Εντάξει. Για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και